Να υποδεχτούμε στο σημείο αυτό τον Υπουργό Μεταποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Πρόσκληση. Ποια είναι η άποψή σας για την κυκλοφορία και επιβάρυνση της Θεσσαλονίκης στις πρώτες ημέρες εργασιών του flyover? Πρώτα απ' όλα, επειδή άκουσα λίγο το ρεπορτάζ το οποίο αναδείξατε προηγουμένως, αν θυμάμαι καλά, επειδή έχω παρακολουθήσει αντίστοιχα ρεπορτάζ στο παρελθόν, πριν ξεκινήσει το flyover, η εικόνα πάλι δεν ήταν ικανοποιητική ούτε στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης, ούτε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση. Προφανώς, όταν κλείνει μία λωρίδα, θα υπάρχει επιβάρυνση. Και αυτό το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε να καθυστερούμε έργα στα οποία, από όσο γνωρίζω, και γνωρίζω καλά γιατί από τον Ιούλιο έχω ανέβει τουλάχιστον 10 φορές στη Θεσσαλονίκη για αυτό το λόγο, όλοι συγκλίνουν ότι είναι ένα αναγκαίο έργο. Στο δημόσιο διάλογο, συνεπώς, τρία είναι τα βασικά ερωτήματα τα οποία τίθεται. Το πρώτο ερώτημα είναι επί της αναγκαιότητας του έργου, και σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση, υπέρ της αναγκαιότητας του έργου. 10.000 οχήματα την ώρα θα περνάνε, όταν σήμερα περνούν 5.000, ή θα βελτιωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ή και θα ενισχυθεί η ασφάλεια. Το δεύτερο ερώτημα είναι αν το έργο θα παραδοθεί έγκαιρα εντός τετραετίας, και το γεγονός ότι έχει γίνει με αυτόν τον τρόπο με ΣΔΙΤ και οι πληρωμές θα γίνουν μέσα από τις πληρωμές διαθεσιμότητας ενισχύει την άποψη ότι το έργο δεν μπορεί να καθυστερήσει γιατί δεν συμφέρει ούτε τον ιδιώτη, κάτι τέτοιο. Και τρίτον είναι πώς θα βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη ώστε να περιορίσουμε τις δυσμενείς συνέπειες. Οπότε, ερχόμαστε λοιπόν και σας ρωτάμε. Οι φορείς της πόλης διαμαρτύρονται γιατί δεν υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη που να προβλέπει μέτρα που θα μειώσουν την ταλαιπωρία κατά τη διάρκεια των εργασιών πέραν της εθνόμευσης. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πρώτα απ' όλα, γίνονται παρεμβάσεις και υπάρχουν παρεμβάσεις. Υπάρχουν παρεμβάσεις συνολικά και συλλογικά από την κυβέρνηση, τόσο σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα σε νοσοκομεία, όσο και σε ό,τι αφορά τόσο την αστυνόμευση της πόλεως ενώ με τροχαία ώστε να διευκολύνεται η κίνηση, όσο όμως και σε ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι γεγονός ότι το ζήτημα έχει μία δυναμική. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά θα επαναξιολογούνται κάποια δεδομένα και ανάλογα θα πράττει η ελληνική πολιτεία το βέλτιστο που μπορεί, έτσι ώστε συλλογικά, όχι μόνο η κυβέρνηση, και περιφέρεια και δήμοι και όλοι να βοηθήσουμε την επόμενη περίοδο να ολοκληρωθεί το έργο. Γιατί από τη μία πλευρά λέμε ότι στη Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνουν έργα και μάλιστα να γίνονται έγκαιρα τα έργα, και από την άλλη κάποιοι, όπως είπατε, ζητούν τα έργα να καθυστερήσουν. Συνεπώς, τρία πράγματα θέλω να πω. Το μετρό στη Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει μέσα στο 2024. Θα έρθουμε το 2024. Θα έρθουμε και σε αυτό. Δεύτερον, η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς σήμερα που μιλάμε είναι ελαφρώς βελτιωμένη. Δεν θα πω ότι ξαφνικά υπάρχουν μαγικές συνταγές, αλλά αν μη τι άλλο, σε συνεργασία με τον ΟΣΕΘ κυρίως και τα ΚΤΕΛ έχουν ήδη μπει και από 1η Δεκεμβρίου θα μπουν νέα δρομολόγια σε συγκεκριμένες γραμμές που έχετε επιλέξει εσείς στη Θεσσαλονίκη για να καλύψουν ανάγκες. Συνεπώς, η εικόνα που είχα πριν από 5 λεπτά από τη διοίκηση του ΟΣΕΘ είναι ότι συνολικά με την βοήθεια του ΚΤΕΛ σε κάποιες γραμμές στην Αθήνα θα υπάρχουν 190 με 195 λεωφορεία όταν ο ΑΣΤ λειτουργεί με 241 οχήματα. Πρώτη παρατήρηση. Άρα νέα δρομολογία. Δεύτερη παρατήρηση. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, μέχρι το τέλος της εβδομάδος ολοκληρώνει τη διαδικασία και βγαίνει η προκήρυξη των 150 νέων οδηγών για τον ΟΑΣΤ. Πέρασε χθες από το ΑΣΕΠ και με βάση το χρονοδιάγραμμα, μέχρι τις 3 Ιανουαρίου μπορούν να γίνουν οι προσλήψεις των οδηγών. 150 οδηγών για τον ΟΑΣΤ για να βγάλουμε ακόμα περισσότερα λεωφορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Και τρίτον, εκτιμούμε ότι μέχρι τον Απρίλιο του 2024. Και ήδη γίνονται συγκεκριμένες εργασίες από το ΔΔΕ στο αμαξοστάσιο του ΑΣ, θα υπάρχουν 110 λεωφορεία, ηλεκτρικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη. Α, μάλιστα. Δηλαδή έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες στα αμαξοστάσια προκειμένου να υποδεχθούν τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Βεβαίως, γιατί όπως πολύ σωστά υπενυχθήκατε και αδημού, δεν είναι ένα κλασικό λεωφορείο. Δεν είναι ότι η χώρα προμηθεύεται ένα λεωφορείο και ξεκινά τη λειτουργία του. Εδώ μιλάμε πρώτη φορά για ηλεκτρικά λεωφορεία. Δεν υπενήχθηκα. Την πραγματική κατάσταση, λέω.
Αυτό λέω, με την καλή έννοια του το είπα. Άρα, αν ολοκλήρωνα, θα καταλαβαίνετε ότι ο ΕΘΟΣ αναφέρεστε με ιδιαίτερο τρόπο σε αυτό το ζήτημα, διότι το ηλεκτρικό λεωφορείο θέλει ειδικές εγκαταστάσεις, ειδικές εγκαταστάσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι στο αμαξοστάσιο, σε ειδικούς χώρους, με υπόστερα και με υποδομές από το ΔΔΕ για να μπορέσουν να γίνουν οι σχετικές φορτίσεις. Όπως θα χρειαστούν και τα συγκεκριμένα δρομολόγια να καθοριστούν από πριν, γιατί η δυναμικότητα αυτών των λεωφορείων προσεγγίζει τα 200 χιλιόμετρα. Άρα σας ανέφερα τρεις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες συν μία που ήταν 20 επιπλέον οδηγίες στον ΟΑΣΤ, όχι ουσιαστική διαφορά, αλλά αυτό μπορούσαμε να βρούμε μέσα στον ΟΑΣΤ, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε να βελτιώνουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και μετακινούνται οι πολίτες μέσω του μάσου μαζικής μεταφοράς. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς Θεσσαλονίκη, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει μόνο ΟΑΣΤ. Συγγνώμη. Δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μόνο ΟΑΣΤ. Υπάρχει ο ΟΑΣΤ και υπάρχουν και τα ΚΤΕΛ. Τα οποία ΚΤΕΛ εκτελούν δρομολόγια μέσω του ΟΣΕΦ. Άρα, με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπρόσθετα, επειδή μιλήσαμε για το μετρό και μου είπατε ότι θα επανέλθουμε σε αυτό, το μετρό δεν είναι ευθέως ανταγωνιστικό της περιφερειακής. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν γίνονταν το μετρό θα άλλαζε ουσιαστικά η κίνηση στην περιφερειακή οδό. Αλλά ναι, είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που οφείλει η πολιτεία να παραδώσει στους συμπατριώτες μας στη Θεσσαλονίκη με πολύ, πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Γι' αυτό και αντιλαμβάνομαι απολύτως τους προβληματισμούς ή την αμφισημία των συμπατριωτών μας στη Θεσσαλονίκη όταν προβληματίζονται αν έγκαιρα θα παραδοθούν τα έργα στην πόλη. Ωραία, έρχομαι να σας ρωτήσω εγώ. Έχουν αρχίσει τα δοκιμαστικά δρομολόγια, καθώς σύμφωνα με το πρωτόκολλο γνωρίζουμε ότι απαιτούνται τουλάχιστον 12 μήνες καταχώρησής τους στο σύστημα. Έχουν ξεκινήσει. Σε όλη τη γραμμή. Περιμένετε. Έχουν ξεκινήσει. Γίνονται με την ταχύτητα και την ένταση που απαιτούνται και ταυτόχρονα από την προηγούμενη εβδομάδα υπάρχει και ενίσχυση της ολοκλήρωσης των έργων στην Θεσσαλονίκη, στο μετρό, μετά από κάποιες αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Άρα είμαστε αισιόδοξοι και με αρκετή βεβαιότητα μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2024 θα λειτουργεί το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Μόνο που δεν μου απαντήσετε αν γίνονται σε όλη τη γραμμή, κύριε Υπουργέ. Σας απάντησα ότι γίνονται στην ένταση και την έκταση που αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνονται. Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, η σημερινή συζήτηση στη Βουλή αναφορικά με την παρουσίαση του σχεδίου της κυβέρνησης για την ανασυγκρότηση των περιοχών που επλήγησαν σε Θεσσαλία και Εύρο, σε ποιο σημείο βρίσκεται η αποκατάσταση των βασικών έργων υποδομής στις πλήγες περιοχές? Όταν μιλάμε για βασικά έργα, ας επικεντρωθούμε, αν θέλετε, επειδή είμαι ο συνομιλητής σας, τα έργα τα οποία θα έχει εμπλοκεί το, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Γιατί υπάρχουν και η διαχείριση υδάτινων πόρων που εμπλέκονται και άλλα υπουργεία. Αλλά ας ξεκινήσω από το τελευταίο. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο θα συζητήσουμε τον φορέα διαχείρισης υδάτινων πόρων στη Θεσσαλία, που αυτό θα είναι ένα μοντέλο που επιδιώκουμε να ακολουθήσουμε μετά και σε όλη την Ελλάδα. Υπό την εποπτεία των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Άρα ένα στοιχείο που αφορά δομικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ουσιαστικά δρομολογείται το επόμενο χρονικό διάστημα. Σχολεία. Έχουμε εντοπίσει 25 σχολεία που χρειάζονται παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Το κόστος είναι 25 εκατομμύρια. Θα καλυφθεί, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Μάλιστα. Σιδηρόδρομος. Πολύ σημαντικό. Σιδηρόδρομος γίνονται ήδη παρεμβάσεις ύψους περίπου 14 εκατομμύριων ευρώ, έτσι ώστε να υπάρχει μία αποκατάσταση μονής γραμμής για Αθήνα-Θεσσαλονίκη σύνορα. Ο στόχος είναι 10-12 να ξεκινήσουν οι εμπορευματικές γραμμές, η γραμμή δηλαδή για εμπορεύματα και στη συνέχεια για το επιβατικό κοινό. Και ταυτόχρονα θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις έτσι ώστε να αποκατασταθεί άμεσα το δίκτυο από Λάρισα μέχρι Βόλο. Αυτό αφορά τις παροδικές παρεμβάσεις για να ξεκινήσει η κυκλοφορία των τρένων. Ταυτόχρονα όμως θα τρέξουμε συγκεκριμένους διαγωνισμούς έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην πλήρη αποκατάσταση του κυρίως σιδηροδρομικού άξονα,
αλλά και παράλληλα των δύο καθέτων, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών, που είναι τα Παλιοφάρσαλα και που είναι ο Βόλος. Στόχος είναι αυτοί οι διαγωνισμοί να τρέξουν το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε τα έργα μαζί με τα σχετικά της τηλεδιοίκησης, που καταστράφει πλήρως στο συγκεκριμένο σημείο, να αποκατασταθούν μέσα στο 2025. Μάλιστα. Τρίτο, υποδομές, δηλαδή γέφυρες και δρόμοι. Εκεί έχουν γίνει αρκετές αυτοψίες από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Έχουμε συγκεκριμένη εικόνα για ζημιές σε 107,7 χιλιόμετρα του οδικού δικτύου στη Θεσσαλία, για 86 γέφυρες που έχουν φθορές και για 143 τεχνικά έργα. Ταυτόχρονα όμως συζητάμε με την τοπική αυτοδιοίκηση για να δούμε και ποια είναι τα αιτήματα αυτής. Στη συνέχεια, το επόμενο δίμηνο περίπου, αυτά θα ομαδοποιηθούν, θα κοστολογηθούν. Έχουμε περίπου 400 εκατομμύρια διαθέσιμους πόρους για αυτά και 200 εκατομμύρια για τον ΟΣΕ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δεν εκτιμώ ότι θα φτάσουν τα συγκεκριμένα χρήματα για γέφυρες και δρόμους. Θα απαιτηθούν και άλλοι πόροι, τους οποίους από κοινού ως κυβέρνηση θα αναζητήσουμε και είμαι αισιόδοξο ότι θα βρούμε. Άρα τα έργα θα ξεκινήσουν από το 2024 για την ολική αποκατάσταση του οδικού δικτύου και των γεφυρών, γιατί ήδη έχουν δοθεί περίπου 120 εκατομμύρια στους Δήμους από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και σε ό,τι αφορά την πρώτη αρρωγή, περίπου, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μέχρι σήμερα 34.000 συμπατριώτες μας στην Θεσσαλία και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδος έχουν αποζημιωθεί περίπου με 120 εκατομμύρια ευρώ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Χειρόφρενο.